Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, το Inside View, μια δεύτερη ματιά στα θέματα της επικαιρότητας. Στην ίδια ώρα που ο Ευρωπαίος Επίτροπος Πιέρ Μοσκοβισιέ βρίσκεται στην Ελλάδα για να συζητήσει την επόμενη μέρα μετά τη λήξη του ελληνικού προγράμματος, η χώρα μας δοκιμάζει τύχη της στις αγορές. Περισσότερο θα μας πει ο Δημήτρης Πεπάνης. Δημήτρη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Τέτα. Είναι μια μέρα με διπλό ενδιαφέρον για τα οικονομικά σήμερα, καθώς από τη μία έχουμε την πολυαναμενόμενη νέα έξοδο της Ελλάδος στις αγορές, μια προσπάθεια που έχει καθυστερήσει κάποιες ημέρες λόγω και της αρνητικής συγκυρίας σε διεθνή χρηματιστήρια. Απ' την άλλη, έχουμε τον κύριο Μοσκοβισιέ να πραγματοποιεί μπαράζ συναντήσεων και με ολόκληρη ουσιαστικά την πολιτική ηγεσία και σήμερα και αύριο, προκειμένου να χαρτογραφήσει το μέλλον της Ελλάδος μετά το καλοκαίρι. Μετά με θετικά μηνύματα πάντως. Με θετικά μηνύματα από τη μία και από την άλλη, με ένα μπαλάκι προς τους Έλληνες να αποφασίσουμε εμείς οι ίδιοι πώς θέλουμε να χειριστούμε την επόμενη μέρα της εξόδου, πόσο καθαρή δηλαδή θέλουμε να είναι η έξοδός μας. Ας δούμε το πρώτο κομμάτι, ας δούμε το κομμάτι του ομολόγου. Είναι το 7 ετές ομόλογο. Έχει ήδη ξεκινήσει η διαδικασία υποβολής προσφορών, το λεγόμενο book building. Φαίνεται ότι υπάρχει ενδιαφέρον διεθνώς. Έχουμε εδώ δύο στοιχήματα για την ελληνική πλευρά. Το ένα είναι η απόδοση. Όσο πιο χαμηλή, τόσο καλύτερο, γιατί το ζητούμενο είναι να βγεις στις αγορές, αλλά να βγεις και με ευνοϊκούς όρους. Ακούγονται κάποια εκτιμήσεις μέχρι στιγμής για μια απόδοση, τελική απόδοση κοντά στο 3,7. 3,7% αυτή τη στιγμή είναι η απόδοση του δεκαετούς ελληνικού ομολόγου. Και το δεύτερο στοίχημα είναι αν θα υπάρξει ενδιαφέρον και πόσες φορές θα υπάρξει υπερκάλυψη του ομολόγου. Γιατί αν υπάρξει υπερκάλυψη και αν υπάρχει ενδιαφέρον σε αυτή τη συγκυρία, σημαίνει ότι εύκολα ή πιο εύκολα τουλάχιστον θα μπορέσει η ελληνική πλευρά να βγάλει και κάποια άλλα ομόλογα και ουσιαστικά να εξομαλύνει την έξοδο στις αγορές, κάτι που το θέλει εν ώψη και της ολοκλήρωσης του προγράμματος των μνημονίων. Όλα αυτά θα τα μάθουμε μέσα στις επόμενες ώρες. Δεν ξέρουμε ακόμα αν θα κλείσει η διαδικασία σήμερα και θα ανακοινωθεί αύριο ή αν θα προχωρήσει και μέχρι αύριο κάποια ώρα το πρωί. Επιδίωξε ήταν να κλείσει μέχρι το τέλος της εβδομάδας, δηλαδή ανακοινώσεις να γίνουν μέχρι και το κλείσιμο της αυριανής ημέρας αγορές. Πάντως εδώ θα είμαστε να το δούμε. Φαίνεται ότι υπάρχει ενδιαφέρον και φαίνεται ότι τα πράγματα κινούνται θετικά με τα στοιχήματα που είπαμε. Τώρα, όσον αφορά τον κύριο Μοσκοβισιέ, υπάρχει ένα θετικό μήνυμα, όπως πολύ σωστά είπες, ότι ολοκληρώνονται κάποια πράγματα. Από την άλλη, όμως, υπάρχει ένα ξεκάθαρο μήνυμα ότι υπάρχουν μεταρρυθμίσεις που πρέπει να γίνουν, μεταρρυθμίσεις που θα χρειαστούν πολλά χρόνια και γι' αυτό το λόγο θα πρέπει να υπάρξει μια εποπτεία στην Ελλάδα, ούτως ώστε να μην πάνε χαμένοι οι κόποι και όλες οι προσπάθειες που έχουν γίνει το τελευταίο διάστημα. Άρα εδώ είναι η κουβέντα, πόσο καθαρή θα είναι η έξοδος, ποια μορφή θα έχει αυτή η εποπτεία, είναι δεδομένο ότι θα υπάρχει κάποιος έλεγχος από τους θεσμούς, πόσο αυστηρός θα είναι, με τι ωφέλη θα συνδυαστεί και κατά πόσο και σε ποιο βαθμό θα μπει το θέμα του χρέους, του ελληνικού χρέους στο τραπέζι. Το θετικό στην όλη υπόθεση είναι ότι και μετά τις χτεσινές εξελίξεις στην Γερμανία φαίνεται ότι υπάρχει μια στροφή απέναντι στην τόσο σκληρή λιτότητα που με πάθος υποστήριξε ο Wolfgang Schäuble. Θεωρούμε ότι η νέα γερμανική κυβέρνηση θα βάλει νερό στο κρασί της και ότι μπορούμε να δούμε κάποια θετικά μηνύματα για την Ελλάδα, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι είμαστε το ξέφωτο και θα μας αφήσουν σε καμία περίπτωση να γίνουμε ξέφραγο αμπέλι.